τον διαλύσουν. Τον πω, θα μου τον διαλύσουν. Σόπα, οπότε ίσα-ίσα που το παιδί λέει, εγώ θέλω να μπαίνω σε όλα τα αγωνίσματα. Είμαι θηρίο και δεν με αφήνουν να μπαίνω γιατί λένε ότι είμαι αργός. Όχι, μπο, είσαι έλουρος. Εγώ θα το πω, μια χαρά το παλεύει. Μια ναι, ναι. Και όσο περνάει και καιρός γίνεται και καλύτερος. Είναι φιλότιμος. Πιο γρήγορος, πιο να δούμε λοιπόν, επειδή όλοι μιλούν τώρα για την Ευρυδίκη. Ο Κώστας Θεοδόρε ετοίμασε ένα βίντεο για αυτό το κορίτσι που για όσους δεν το είχαν δει, είτε στον Αλφα από το, στον Sky από το 2005. Στον Αλφα, λες, Όχι, δεν πάρω το ίδιο φορτίο. Είναι στον Αλφα, γι' αυτό έρχομαι. Ο λόγος έφυγε μπροστά. Είναι στον Sky από το 2005, παρουσιάζει τα αθλητικά. Είναι μάχη με αθλητικόγράφο. Είναι επιχειρηματία. Έχει φτιάξει τη δική τη σειρά με ρούχα για pole dancing, που είναι και το αγαπημένο τη άθλημα και χόμπι. Τι ρούχα φοράνε στο pole dancing, Κορμάκια. Κορμάκια, ρε Κατερίνα. Τι θα φοράνε και λεμπία. Ξέρω εγώ, μήπως φοράνε κανένα επταμόρφη. Πού να ξέρω. Λοιπόν, να τη δούμε, να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Και ξαφνικά, μέσα στη νύχτα, οι τηλεθεάτριες βγήκαν στους δρόμους να αγοράσουν κάρτα για το κινητό. Καμιά δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο Ντάνος, ο Γιώργος Αγγελόπουλος, είναι υποψήφιος προς αποχώρηση. Και υπεύθυνη για αυτό είναι, όπως λένε, αυτό το χαμογελαστό κορίτσι, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη. Μπήκα σε ένα χώρο ανδροκρατούμενο. Κατάφερα να επιβιώσω. Αυτό θα κάνω και στο survival. Η αθλητικογράφος του Sky έχει αποδείξει από τις πρώτες κιόλας ημέρες στον Άγιο Δομήνικο ότι είναι μια πολύ δυνατή παίκτρια. Την περασμένη εβδομάδα την είδαμε να παίζει ποδόσφαιρο και να βγάζει την μπλούζα της για να πανηγυρίσει. Αυτό κανονικά είναι κίτρινη κάρτα. Αφιέρωσε τα γκολ στον μπαμπά της και στο αθλητικό τμήμα του καναλιού, στο οποίο εργάζεται. Για να κάνεις πρωτοαθλητισμό, πρέπει να κάνεις ειδική προπόνηση. Οι συνάδελφοί της στο Sky, γράφει το πρώτο θέμα, θυμούνται ότι όταν πήγε να δουλέψει στο Φάληρο ήταν ένα λιγομίλητο και ντροπαλό κορίτσι. Έτσι είναι πάντα, λένε οι φίλες της. Επιφυλακτική στην αρχή, μέχρι να ανοιχτεί για τα καλά. Συγκινείται εύκολα. Την είδαμε και στο Survivor να δακρύζει. Πριν φύγει από την Ελλάδα, έκλαψε βλέποντας το La La Land. Ποτέ δεν είχα λείψει τόσο καιρό. Και δεν ξέρω, ίσως αυτό να με κρατάει πάρα πολύ πίσω. Είναι δοτική, ατόφια και δεν λέει κακή κουβέντα ούτε για τον εχθρό της, είπε για εκείνη η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Μάλλον κάποιοι θα διαφωνήσουν σήμερα. Θέλει να θεωρεί τον εαυτό του αρχηγό. Δεν ξέρω πώς να το πω. Τα θεωρώ λίγο τραβηγμένα από τα μαλλιά κάποιες αντιδράσεις του. Στο Survivor, προσθέτει η ηθοποιός και καλή της φίλη, πήγε γιατί θέλει να δοκιμάσει ό,τι μπορεί. Να ζήσει την εμπειρία της και να της δοθεί το κατάλληλο πάτημα να κάνει αυτό που θέλει στην τηλεόραση. Αλλά όχι ό,τι να είναι. Έχει αρνηθεί πολλές προτάσεις και πλέον θέλει να κάνει μια δική της αθλητική εκπομπή. Και είναι ο Γιώργος Αγγελόπουλος. Στα social media γίνεται κακός χαμός από τη στιγμή που η Ευρυδίκη υπέδειξε ως υποψήφιο τον Γιώργο Αγγελόπουλο. Κάποιοι θυμήθηκαν τον Πετρί και την Έλενα στο Ένας Μάγκα στα Σαλόνια. Άλλοι ετοιμάζουν διαδήλωση άμα τη επιστροφή της στην Ελλάδα και άλλοι λένε ότι η κλίκα την πήρε στο λαιμό της. Η Ευρυδίκη, λένε από την άλλη οι φίλες της, δεν έχει κόμπλεξ. Αγαπάει τις γυναίκες και μπορείς να την αφήσεις με τον άντρα σου όπως θα άφηνες τον αδελφό σου. Πετάνε και τα δύο κορίτσια! Καταφέρουν να το κάνει η Ευρυδίκη! Και οι διάσημοι παίρνουν την νίκη με 17! Τη θαυμάσαμε τις προάλλες στο pole dancing. Το ξεκίνησε καθαρά για γυμναστική και το αγάπησε πολύ. Είναι για εκείνη τρόπο ζωής. Αγαπάει τον Παναθηναϊκό, τα τατουάζ, της αρέσει να μαγειρεύει και ελπίζει ότι σε λίγο καιρό θα έχουν ξεχαστεί όλα τα άσχημα για εκείνη. Μην τη φοβάστε, θα επιζήσει. Πιστεύω πάρα πολύ στην Ευρυδίκη. Πιστεύω πάρα πολύ στο πείσμα της. Και θα ήθελα πάρα πολύ να φτάσω μέχρι το τέλος.